Καλώ σα μεσημέρι, φίλε και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, για να δούμε μαζί και για μία ώρα από τώρα όλα τα σημαντικότερα γεγονότα από την τοπική και την εσωτερική επικαιρότητα, ξεκινώντα από την κεντρική πολιτική σκηνή και από τι διαπραγματεύσει μεταξύ τη συγκυβέρνηση που βρίσκονται σε εξέλιξη εν ώψη του νέου γύρου των συζητήσεων με την Τρόικα. Μια Τρόικα η οποία, από φαίνεται, επαναφέρει παλαιότερε απαιτήσει τη, δημιουργώντα προβληματισμό στο κυβερνητικό επιτελείο, απαιτήσει που είχαν παγώσει για διάστημα 6. Μηνών και μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματο, επανέρχονται από ό,τι φαίνεται στο τραπέζι. Είναι κοντά μα ο Πέτρο Γκλιωδάκη, θα μα πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Καλό μεσημέρι, Βίλ. την ώρα που αυξάνεται λοιπόν η πίεση τη Τρόικα, στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κυβέρνηση, η οποία καλείται να διανύσει ένα μαραθώνιο μέσα στον επόμενο μήνα, με ταχύτητε όμω. Δρόμου σπριντ. Καθώ μέχρι τι 8 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αξιολογήση, να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, τα οποία αντί να μειώνονται, αυξάνονται με την Τρόικα, ώστε στο Eurogroup τη 8 Δεκεμβρίου να ληφθούν αποφάσει για την επόμενη μέρα τη ελληνική οικονομία, ενδεχομένω και για τη βιωσιμότητα του χρέου. Αυτά απασχόλησαν τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Αντιπρόεδρου τη Κυβέρνηση και του Υπουργού Οικονομικών. Μετά την ολοκλήρωση τη σύσκεψη έγιναν δηλώσει και από τον κύριο Βενζέλο και από τον κύριο Χαρδούβελ, οι οποίοι δήλωσαν συγκρατημένα αισιόδοξα. Χαρακτηριστικά ο κύριο Βενζέλο τόνισε ότι είναι δύσκολη διαπραγμάτευση, αξίζει τον κόπο γιατί θα είναι η τελευταία, προσθέτοντα ότι η Τρόικα θα έρθει εγκαίρω ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Ωστόσο, αχτίδα αισιοδοξία φάνηκε σήμερα από τι Βρυξέλλε. Από όπου η εκπρόσωπο τη Κομισιόν υποστήριξε ότι η ΤΡΕΚΑ πιθανότατα θα βρίσκεται στην Αθήνα μέχρι το τέλο τη εβδομάδα. Συμπλήρωσε βεβαίω πως είναι πολλά τα ζητήματα που θα πρέπει να διευθετηθούν για την ολοκλήρωση τη αξιολόγηση. Ποια είναι αυτά, τα γνωστά που ξέραμε, δηλαδή μισθολόγιο στο δημόσιο, συνδικαλιστικό νόμο, εργασιακά μεταρρυθμίσει, τα οποία η Τρόικα φαίνεται αμετακίνητη, ίσω και πιο απαιτητική, αλλά έχουν προκύψει και νέα ζητήματα σε σχέση με το που είχαν σταματήσει οι διαπραγματεύσει πριν από ένα περίπου μήνα. Ποια είναι αυτά, Καταρχήν, η Τρόικα γύρει ενστάσει για τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Προβλέπει ότι μέσα από αυτή τη ρύθμιση θα δημιουργηθεί ένα δημοσιονομικό κενό ύψου ενό. Δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο βεβαίω θα πρέπει να καλυφθεί, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Προφανώ δεν υπάρχει συζήτηση για νέα οριζόντια μέτρα. σω όμω να χρειαστεί η κυβέρνηση, να αναγκαστεί η κυβέρνηση, πιο σωστά, να λάβει κάποια διαρθρωτικά μέτρα για να καλύψει το όποιο κενό. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα όμω τα οποία φαίνεται ότι θα θέσουν εκ νέου οι δανειστέ Πέτρο. Ένα από αυτά έχει να κάνει με την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Όπω επίση και με το θέμα των πληστηριασμών. Γι' αυτά η κυβέρνηση έχει οριοθετήσει κάποιε κόκκινε γραμμέ. Κοίταξε να δεις, οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης οι οποίες έχουν εκφραστεί με σαφήνεια αφορούν τα θέματα τα οποία επισήμως έχουν τεθεί στη διαπραγμάτευση δηλαδή εργασιακά, μισθολόγιο και ούτω καθεξής. Αυτά είναι οι ζητήματα τα οποία φέρεται να βάζει στο τραπέζι τη διαπραγμάτευση η Τρόικα. Η κυβέρνηση καταρχήν δεν δείχνει διάθεση καν να τα ξανανοίξει τα ζητήματα αυτά προ συζήτηση, ούτω ώστε να χρειαστεί και να θέσει και κόκκινε γράμμε. Το δεδομένο όμω είναι ότι στην ανταλλαγή emails που γίνεται σε καθημερινή βάση ανάμεσα σε, στην ελληνική πλευρά και του εκπροσώπου των δανεισών, κυρίω στα τεχνικά κλιμάκια, γίνεται κουβέντα και για αυτά τα ζητήματα. Είναι ακόμα η πρόθεση των μεταρρυθμίσεων, περισσότερων μεταρρυθμίσεων από την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ και ούτω καθεξή. Όμω, επαναλαμβάνω, είναι ζητήματα τα οποία η ελληνική πλευρά δεν δείχνει διάθεση να συζητήσει καν στην παρούσα φάση. Οπότε, ο πρώτο στόχο τη ελληνική πλευρά είναι να μην ανοίξει καν η κουβέντα για όλα αυτά τα ζητήματα, εφόσον ανοίξει τότε θα χρειαστεί να δούμε και ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ τη ελληνική κυβέρνηση. Αυτό το πνεύμα ήταν και οι δηλώσει που έγιναν χθε από του δύο κυβερνητικού εταίρου μετά τη συνάντησή του, Πέτρο. Περισσότερο ήπιον τόνων ήταν. Δεν θα μπορούσαν βεβαίω να μην αποδεχθούν τόσο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση όσο και υπουργό οικονομικών τι δυσκολίε, τα αγκάθια που υπάρχουν στη διαπραγμάτευση. Διέρευσαν όμω μία αισιοδοξία τόσο για το χρόνο επιστροφή τη Τρόικα, όσο και για την έγκαιρη Ολοκλήρωσε τη αξιολόγηση ούτω ώστε να αλλάξει η αντζέντα και να πάει εκεί που επιθυμεί να πάει η ελληνική πλευρά, δηλαδή στην επόμενη μέρα για την ελληνική οικονομία. Μάλιστα, Πέτρο, να σε ευχαριστήσω. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν ο Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση Ευάγγελο Βενιζέλο μετά τη χθεσινή του συνάντηση. Η, η Στρόικα θα επιστρέψει εγκαίρω ώστε όλα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τι 8 Δεκεμβρίου, που είναι η προσδιορισμένη συνεδρίαση του Eurogroup και εν πάση περιπτώσει ο ελληνικός λαός θα έχει ε, το ταχύτερο δυνατό και σίγουρα πριν αρχίσει η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας την ολοκληρωμένη συμφωνία μας με τους εταίρους ώστε η χώρα να αλλάξει κατάσταση και σελίδα με ασφαλή τρόπο. Νέα θέματα ποτέ δεν ανοίγουν, τα θέματα τα ξέρουμε είναι μέσα στο MOU και στο MFP, τα ξέρουμε τα θέματα. Ζητούν από την ελληνική πλευρά να κάνει περισσότερα βήματα, να υποχωρήσει. Είναι δύο πλευρές, η κάθε πλευρά έχει τις δικές της απόψεις. Νομίζω ότι συγκλίνουμε και ότι θα έχουμε λύσει τα περισσότερα προβλήματα όταν έρθουν για να κλείσει η γρήγορα. Μάλιστα, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με όσα υπόθηκαν χθε και από τον Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα αναδρομικά στου ένστολου. Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή η σχετική τροπολογία, η οποία προβλέπει επιστροφή αναδρομικών στου ένστολου, απόστρατου και εν ενεργεία, όπω επίση και κάποιε βελτιωτικέ ρυθμίσει στο μισθολογικό των δικαστών. Από τον Δεκέμβριο θα καταβληθεί η πρώτη δόση των αναδρομικών, το πρώτο ποσό μάλλον, το οποίο όμω από ό,τι φαίνεται θα είναι μειωμένο, όπω μειωμένο θα είναι το σύνολο. Όλο των αναδρομικών κατά 50% σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει. Σε κίνδυνο θα έβαζε τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας η πλήρης αποκατάσταση των μισθών των ένστολων, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών Συντροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή για τον τρόπο πληρωμής των αναδρομικών των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Σύμφωνα με την τροπολογία, η πλήρη αποκατάσταση των μισθών των ενστόλων στα επίπεδα πριν από την 1η Αυγούστου του 2012 θέθεται σε κίνδυνο του δημοσιονομικού στόχου, οι οποίοι επιτυχάνονται απολύτω οριακά, ενώ θα δημιουργούσε την ανάγκη επιβολή μόνη μόνη οδύναμων μέτρων. Όπω αναφέρεται στην Εγκύκλιο, η επιστροφή των αναδρομικών στου ένστολου και στου δικαστικού θα έφτανε συνολικά τα 829,4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα οδηγούσε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό του προγράμματο. Ω εκ τούτου, όπω αναφέρεται στη σχετική τροπολογία, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην αποκατάσταση κατά 50% των περικοπών που έχουν υποστεί οι ένστολοι από τον Αύγουστο του 2012. Από μια μεριά βλέπουμε ότι ο αγώνα μα δεν πήγε χαμένος όλο αυτό το καιρό. Από την άλλη μεριά όμω το αποτέλεσμα είναι κατά το ίμιση. Εμεί είχαμε κάνει προσφυγή και υπάρχει μια απόφαση αμετάκλητου του ΣΤΕ, όπου εκεί θα ε, υπάρξει διαδικασία επαναξιολόγησης κατά πόσον αυτή η απόφαση έχει εκτελεστεί 28 Νοεμβρίου ε, του 2014. Και εμείς, λοιπόν, απαιτούμε από την πολιτεία να μας καταβάλει το σύνολο των περικοπών ε, με το νόμο ε, του 12 και όχι το 50%. Ο κύριος ε, Υπουργός Οικονομικών μας δήλωσε ότι λόγω της... Ε, Δημοσιονομική πολιτική δεν μπορούσαν γιατί θα, η όποια καταβολή θα γίνει καταγραφή της στο τρέχον οικονομικό έτος θα είχε σαν αποτέλεσμα την απόκτηση του υπολογισμού. Η καταβολή των αναδρομικών θα γίνει από τον ερχόμενο Δεκέμβριο επιστρέφοντάς του αναδρομικά το ποσό από τον Ιούλιο του 2014. Τα υπόλοιπα χρήματα θα εισπράξουν οι ένστολοι με τους μισθούς τους από πρώτου 1 1η του 2015 σε 36 δόσεις κάθε μήνα και θα αφορούν τα αναδρομικά από την περικοπή των μισθών του για την περίοδο Ιούλιο 2012-Ιούλιο 2014, ωστόσο μειωμένα και αυτά κατά 50%. Ωστόσο, όπω αναφέρεται στην τροπολογία, ο χρόνο και η διαδικασία καταβολή των αναδρομικών θα αποφασιστεί από του αρμόδιου υπουργού ενώ οι μηνιαίε διαφορέ που προκύπτουν θα εξοφληθούν εφάπαξ με την πρώτη εφαρμογή των ρυθμίσεων στου ενενεργεία και συνταξιούχου στρατιωτικού εν γέννη. Η συζήτηση και ψήφισή τη αναμένεται την Τετάρτη, καθώς η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνη, το οποίο εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια και ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη. Να επανέλθουμε τώρα στι απαιτήσει των δανειστών μα. Μία εκ των οποίων είναι και η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Κάτι το οποίο θεωρητικά τουλάχιστον είχε παγώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μαζί μα για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, όπω και για άλλε απαιτήσει τη Τρόικα που αφορούν στου εργαζόμενου του Δημοσίου, βρίσκεται ο πρόεδρο του Νομαρχιακού Παραρτήματο τη ΑΔΔΔΔ, κύριο Νεκτάριο Πετράκη και γενικό σύμβουλο τη βεβαίω. Καλώ ήρθατε, καλό σε Καταρχήν ένα. Πρώτο σχόλιο, θα ήθελα να σα ζητήσω για αυτό το θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται επανέρχεται, επανακινείται και αν εσεί θεωρούσατε ότι πράγματι είχε παγώσει ύστερα από την απέτηση για την παρέμβαση τη ελληνική πλευρά ή αν πράγματι θα οδηγηθούμε σε μία απόφαση εκ νέου. Η αλήθεια είναι ότι για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, ξεκινώντα α πούμε από την αρχή τη κρίση, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώ προσπάθησε και η κυβέρνηση αλλά και η Τρόικα από την αρχή να επιρρύψει πολλά από τα δεινά. Δυνα... Τη κατάσταση που βιώνουμε στου υπαλλήλου, ξεκινώντα από το δημόσιο τομέα και στη συνέχεια φυσικά ε, και στον ιδιωτικό. Για δε το δημόσιο, προκηρύχθηκε τότε, διακηρύχθηκε μάλλον η θέση ότι έπρεπε να υπάρχει ένα ενιαίο μισθολόγιο. Ε, αυτό το ενιαίο, βέβαια, έχω πει κατά ότι ούτε ενιαίο ήταν και σε κάθε περίπτωση σίγουρα όλοι βιώνουν ότι δεν είναι και μισθολόγιο με την έννοια ότι επήλθαν πάρα πολλέ περικοπέ τη τάξη έω και 40 και 45% του μηνιαίου εισοδήματο όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Επί τη ουσία, το νέο ενιαίο μισθολόγιο τώρα που συζητείτε έχει και αυτό νέε περικοπέ. Σε, σε, δύο, αν θέλετε, επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά του νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλου, έτσι ώστε ο μισθό του νεοπροσλαμβανόμενου στο δημόσιο υποχρεωτική εκπαίδευση να ξεκινάει στα 586 ευρώ, όπως είναι και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Και το δεύτερο επίπεδο είναι να εφαρμοστεί η δεύτερη φάση εφαρμογής του μισθολογίου, δηλαδή το ενιαίο που λέμε, δεδομένου ότι όπου υπήρχαν στην εφαρμογή του πρώτου μισθολογίου με ε, υψηλές ε, μεγάλες περικοπές, υψηλά εισοδημάτων, υψηλών ποσών, η περικοπή αυτή έγινε σταδιακή σε τρει δόσει. Στη συνέχεια όμω αφαιρέθηκε η πρώτη δόση, οι επόμενε δεν έχουν αφαιρεθεί. Άρα λοιπόν η νέα εφαρμογή του μισθολογίου θα έχει ε, μειώσει μισθών για του νεοπροσλαμβανόμενου, μειώσει μισθών για του ΙΕ ε, και σίγουρα θα έχει περαιτέρω μειώσει μισθών στι κατηγορίε των υπαλλήλων εκείνων όπου δεν ολοκληρώθηκαν οι περικοπέ, δηλαδή η δεύτερη και η τρίτη δόση. Σε κάθε περίπτωση αυτό που επιχειρείται είναι η μείωση του δημοσιονομικού κόστους του μισθολογίου στο δημόσιο ε, τομέα. Για περικοπέ, για μειώσει, σε τι ποσοστό θα μιλάμε, κύριε Πετράκη, τη τάξη του 30% για παράδειγμα, αν εφαρμοστεί το ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο Ακούστε. και για όλε τι κατηγορίε των Από εργαζομένων. Αυτά που έχω διαβάσει και εγώ, γιατί ένα πλήρε σχέδιο νομίζω ότι δεν, δεν έχει έρθει τουλάχιστον σε γνώση τη ΑΔΔ, για να μπορούμε να γνωρίζουμε ε, ποια είναι αυτά. Από συζητήσει, από αναλύσει, από αυτά που διαβάζουμε στι εφημερίδε, από αυτά που διαραίονται, ξέρετε, πολλέ φορέ κρύπτουν και κάποιε αλήθειες ε, μέσα, ε, ε, λέγεται ότι μειώσει θα αφορούν τι κατηγορίε των υπαλλήλων οι οποίε είναι χαμηλότερων κατηγοριών, δηλαδή ΔΕΕ, ΔΕ, ΙΕ και τι κατηγορίε εκείνε των υπαλλήλων, ε, όπω είναι οι εφοριακοί ενδεχόμενα, οι τελωνιακοί, δεν ξέρω και ποιοι άλλοι. Όχι, και δάσκαλοι, ας πούμε, υπάρχουν και σε άλλε υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα. Πιο λίγοι σε άλλε κατηγορίε όπου οι μειώσει δεν ολοκληρώθηκαν. Δηλαδή, αφαιρέθηκε η πρώτη ε, δόση περικοπής των 500 ευρώ και δεν αφαιρέθηκαν οι υπόλοιπε. Είτε μία είτε δύο. Ε, δεν μπορώ να μιλήσω ποσοστιαία πόσο θα είναι η μείωση. Ε, ε, θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό. Το θέμα είναι σε τι περιβάλλον συζητάμε. Νέε μειώσει μισθών. Και ποιου μισθού επί τη ουσία πρόκειται, ποιοι μισθοί πρόκειται να μειωθούν. Γιατί συζητάμε για περαιτέρω μείωση μισθών, που αυτή τη στιγμή είναι στα 800 ευρώ, στα 700 ευρώ, στα 900 ευρώ, ο κύριο όγκο των δημοσίων υπαλλήλων. Παίρνει αυτού του είδου τι αποδοχέ αυτή τη στιγμή. Και σε αυτό εγώ... το πρέπει να συνυπολογίσουμε, κύριε Πετράκη, και κάποιε μειώσει και περικοπέ σε επιδόματα, διότι αυτό συζητείται, αυτό τουλάχιστον αναφέρουν κάποια δημοσιεύματα που βλέπουν αυτέ τι μέρε στο φω δημοσιότητας ναι, και... όπως όπω για παράδειγμα περιορισμό των επιδομάτων που αφορούν στα οδηπορικά, κινητά, εκτό έδρα, κάποια επιδόματα ναι, που ούτως δίδονταν ενδεχομένω ε... για κατασκηνώσει παιδικέ. Εγώ σε προσωπικά δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή σε ποιε κατηγορίε δημοσίων υπαλλήλων δίδονται τέτοια επιδόματα. Γιατί έτσι κι αυτά είχαν περικοπεί από, τις, από τις πρώτες κιόλα ε, περικοπές, από την εφαρμογή του ενιαίου και βέβαια και τα επιδόματα ευθύνη στο δημόσιο μειώθηκαν πάρα πολύ ε, και κουτσουρεύτηκαν. Ε, πολλές φορές διαβάζουμε και στις εφημερίδες ε, σχόλια και αναλύσεις αλλά και ρεπορτάζ που αφορούν ενδεχομένως έναν ή δύο υπηρεσίες του δημοσίου και πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων του, του δημοσίου σε αυτέ. Και η γενίκευση, α πούμε, προκαλεί και βάζει σε όλο το τσουβάλι του δημοσίου υπαλλήλου, προκειμένου να νομιμοποιήσουν, αν θέλετε, αυτά τα νέα μέτρα. Τουλάχιστον από, την, από τι υπηρεσίε που γνωρίζω εγώ, ακόμα και τα οδηπορικά έχουν κουτσουρευτεί. είναι πάρα πολύ ελάχιστα, ακόμα και στι περιπτώσει όπου οι μετακινήσει είναι το κύριο έργο τη υπηρεσία ή του υπαλλήλου. Δηλαδή, γνωρίζω υπηρεσίε που δεν μπορούν να μετακινηθούν γιατί δεν υπάρχουν για να ασκήσουν ελέγχου, επειδή δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, γιατί δεν δίνονται διπορικά. Ε, οπότε θέλω να σας πω ότι προφανώς αναφέρεται σε 100-200 υπαλλήλους που ενδεχομένως να έχουν τέτοιε τέτοιες, τέτοιες απολαβές. Γιατί Α... και για τα ασφαλιστικά μας ε, δικαιώματα έχουν κουτσουρευτεί Βλέπετε, βέβαια, και η συζήτηση δεν σταματάει στο μισθολόγιο. Μια αφορά... και θίξατε το θέμα των α, ταμείων, α, μια ενδεχόμενη ενοποίηση, κάτι το οποίο φαίνεται να συζητείτε και να εξετάζετε από τον Υπουργό Εργασία Γιάννη Βρούτσι, τι θα σήμαινε για το δημόσιο τομέα, κύριε Πετράκη. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ στα συνδικάτα και στην ΑΔΔ. Ε, Βέβαια σε άλλες εποχές και με άλλα δεδομένα και με άλλα αιτήματα φυσικά και να υπάρχει ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο ότι θα ήταν σωστό αλλά και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι να είχαν το ίδιο επίπεδο ασφαλιστικών παροχών. Δηλαδή σε μια καθαρά θεωρητικού επίπεδου συζήτηση μια τέτοια εξέλιξη δεν θα μπορούσε να είναι παραευνοϊκή. Βέβαια στο δεδομένο, με δεδομένο του περιβάλλον αλλά και του στόχου που έχει βάλει η κυβέρνηση, αντιλαμβάνεται ο καθένα. Το νιώσαμε και το ζήσαμε άλλωστε και με τι ενοποιήσει των ασφαλιστικών φορέων μέσω του ΕΟΠΗ, όπου κάθε φορά όπου συμβαίνουν τέτοιου είδου γεγονότα, παρά το γεγονό ότι είναι προ την κατε... σωστή κατεύθυνση σε θεωρητικό επίπεδο, πρακτικά σημαίνει νέε περικοπέ ασφαλιστικών εισφορών και το αποτέλεσμα είναι ο πολίτη να εξακολουθεί να πληρώνει τι εισφορές του και μάλιστα αυξημένε. Γιατί εκτό από τι μειώσει ε, μισθών έχουμε και αντίστοιχε αυξήσει των αντίστοιχων κρατήσεων όλα αυτά τα χρόνια. Και να μην απολαμβάνει των υπηρεσιών που θα έπρεπε να, να απολαμβάνει. Και αυτό συμβαίνει είτε γιατί πολλέ από τι παροχέ που υπήρχαν κόβονται, ε, συμβαίνει γιατί το ποσοστό συμμετοχή του ασφαλισμένου και για την ιατρική περίθαλψη αλλά και για τη φαρμακευτική περίθαλψη όπου υπήρχε ανεβαίνει, πολλές φορές έχει φτάσει σε σημεία να γίνεται δυσβάστακτο και να μην μπορούν οι ασφαλισμένοι να αγοράσουν τα φάρμακά τους αλλά και γιατί εξαιτία των ελήψεων που παρατηρούνται σε αυτές τις υπηρεσίες δεν μπορεί ο πολίτης σε καμία περίπτωση να εξυπηρετηθεί όπως το παρελθόν. Δυστυχώς στην Ελλάδα νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε στην πολιτική εκείνη που ασχολούνταν με τις ανάγκες των πολιτών, γιατί αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε ποιες είναι οι ανάγκες των αριθμών, ποιες είναι οι ανάγκες των προϋπολογισμών και ποιες είναι οι ανάγκες των ελλημάτων. Νομίζω πρέπει να έρθουμε σε μια πιο λογική βάση. Να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Να επανέλθω λίγο στο θέμα του ενιαίου μισθολογίου και του αιτήματο που επαναφέρει η Τρόικα. Υπάρχει μια εκτίμηση πω η ελληνική πλευρά θα επιχειρήσει να κρατήσει κλειστό αυτό το ζήτημα, το ζήτημα να μην το ανακοινήσει εκ νέου για ευνόητου λόγου. Εκτιμάτε ότι θα φανεί συνεπή αυτή τη θέση. Ε, εμένα μου φαίνεται απολύτω λογικό, γιατί με οποιονδήποτε άνθρωπο και αν συζητήσει αυτή τη στιγμή τι αποδοχέ που υπάρχουν στο δημόσιο και ε, μπορώ να το αναφέρω άλλωστε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή προσλαμβάνουμε ε, αναπληρωτέ εκπαιδευτικού, οι οποίοι αμείβονται περίπου 800 με 850 ευρώ, τη στιγμή που καλούνται να υπηρετήσουν στην άλλη γωνιά, από τη μια άκρη τη Ελλάδα στην άλλη, την ίδια στιγμή που οι μόνιμοι ε, συνάδελφοι, οι δάσκαλοι, δηλαδή αυτέ είναι και οι αμοιβέ όλων των δημοσίων υπαλλήλων, π.ε. κατηγορία τη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ε, είναι γύρω στα 750 ευρώ. Και για να περάσει ή να προσεγγίσει κάποιο τα χίλια ευρώ το μήνα, καθαρά στο χέρι να πάρει. Έτσι, όχι μείον τι κρατήσει, δηλαδή. Πρέπει να έχει γύρω στα 12 χρόνια προπηρεσία με οικογενειακή κατάσταση <coughs> για να παίρνει χίλια ευρώ. Άρα λοιπόν, κάθε λογικό άνθρωπο, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεται ότι με αυτού του ε, μισθού είναι αδύνατο να επιβιώσει μια οικογένεια. Είναι λογικό λοιπόν το αίτημα να μην μπορούμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή για ένα νέο μισθολόγιο που θα φέρει νέε περικοπέ. Πολύ φοβάμαι όμω ότι ε, η κυβέρνηση, αν λογικά το πιστεύει αυτό, δεν ξέρω γιατί δεν έχει πείσει. Με πολύ φοβάμαι τον ελληνικό λαό ότι έχει τη διαπραγματευτική δυνατότητα να επιτύχει ακόμα και αυτούς τους στόχους που λέει εάν πραγματικά είναι ειλικρινή. Κάτι τελευταίο, κύριε Πετράκη. Θα επιχειρηθεί από την πλευρά τη ΓΕΣΕ και σα ρωτώ, μια και είστε και γενικό σύμβουλο, εκτό από πρόεδρο του τοπικού παραρτήματο, θα επιχειρηθεί κάποιο διάλογο εν ώψη του νέου γύρου των διαπραγματεύσεων για τα ζητήματα που σα αφορούν άμεσα. Ε, νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση στην ΑΔΔ προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε κάποια ζητήματα. Δυστυχώ όμω οι πρακτικέ που εφαρμόζονται σε πάρα πολλά επίπεδα νομίζω ότι δεν επιτρέπουν τέτοιου είδου διαλόγου εκ των πραγμάτων και εξ αρχή. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που αυτή τη στιγμή στο δημόσιο δίνεται μία μάχη εναντίον τη επιχειρούμενη αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα και σε όλου του φορεί. Γιατί αυτή η αξιολόγηση είναι μια αξιολόγηση που ξεκινάει στο ξεκίνημά τη, θέλει οπωσδήποτε θύματα δημοσίου υπαλλήλου. Και αναφέρομαι Όπω καταλαβαίνετε, στο γεγονό ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ω αποτέλεσμα το 15% των υπαλλήλων που κρίθηκαν να κριθούν έτσι κι αλλιώ ανεπαρκεί. Τέτοιου είδου αξιολόγηση δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Την ίδια ώρα λοιπόν που δίνεται αυτή ε, η μάχη, το Υπουργείο προσπαθεί να πείσει, αν θέλετε, για τι προθέσει του ή για του στόχου του ή οτιδήποτε. Ε, και διάθεση να έχει να συζητήσει δεν μπορεί, δεδομένου ότι θα έχετε δει προφανώς και καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται αυτή τη στιγμή στα Υπουργεία οι προϊστάμενοι των τμήματων. Μιλάμε δηλαδή για επιλογές οι οποίες ενώ δεν έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση και δεν στηρίζονται σε επιχειρήματα που έχουν να κάνουν με αυτήν, είναι καθαρά ρουσφετολογικές, είναι καθαρά κομματικού ε, χαρακτήρα και τοποθετούνται φυσικά αυτοί οι οποίοι στη συνέχεια θα αξιολογήσουν τους από κάτω. Άρα είναι προσχηματική Όταν, δηλαδή, το... λέγατε και παλιότερα. Έχουμε παραδείγματα και στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Υγείας να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στι ε, στις θέσεις ας πούμε, των προϊσταμένων. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να κάνουμε έναν ειλικρινή διάλογο για να μπορούμε έστω και εμείς από την πλευρά μας να καταθέσουμε συγκεκριμένες απόψεις. Ξέρετε, η πλειοψηφία των δημασίων υπαλλήλων, μια που ανοίξαμε έτσι συζήτηση για την αξιολόγηση, δεν είναι αρνητική σε μια αξιολόγηση, γιατί το εργαλείο αυτό είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να, υπάρχει, να είναι επανατροφοδοτικού χαρακτήρα, άρα δηλαδή, να αυξάνουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και των υπηρεσιών γενικότερα. Ε, τέτοιου είδου προθέσει όμω δεν υπάρχουν από την πλευρά τη κυβέρνηση, δυστυχώ. Και έχει γι' αυτό πληθεί. φυσικά και όλε οι ε, συζητήσει πέφτουν στο κενό, και αυτό είναι και ο λόγο που ο κόσμο θεωρεί και πιστεύει ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ε, ενάντια στην οποιαδήποτε μορφή ε, αξιολόγηση. Άλιστα. Άρα λοιπόν και ο διάλογο νομίζω ότι είναι το ζητούμενο. Έχει να κάνει με τη λογική την οποία πρέπει κάποια στιγμή να επαναφέρουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για Και τον χρόνο σας, σας κύριε Πετράκη, για την παρουσία σας καλά. σήμερα εδώ. Καλό σας απόγευμα. Εμείς α, να περάσουμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο μαζί για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα από την τοπική επικαιρότητα.